Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Σε ποινή φυλάκισης 24 ετών με αναστολή καταδικάστηκαν οι δύο νοσοκόμες που κρίθηκαν ένοχες για το θάνατο της 44χρονης δασκάλας από την Άνθια της Αλεξανδρούπολης κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της στο νοσοκομείο της πόλης. Το περιστατικό συνέβη πριν από 3,5 χρόνια και το δικαστήριο ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα και ολοκλήρωσε χθες το βράδυ εκδίδοντας τη σχετική δικαστική απόφαση. Αργά το βράδυ της Δευτέρας ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δίκης για τον θάνατο μιας 44χρονης δασκάλας από την Άνθια, η οποία κατέληξε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης πριν από 3,5 χρόνια, όταν κατά τη διάρκεια χειρουργείου της χορηγήθηκε λανθασμένος ορός. Φάνηκε από τη διαδικασία και δέχτηκε η απόφαση ότι οι δύο νοσηλεύτριες, η μία από την προηγούμενη μέρα και η άλλη την ημέρα κατά την οποία έγινε μία λαπαροσκοπική επέμβαση στην άτυχη ασθενή, δεν μερίμνησαν από το θερμοθάλαμο όπου φυλάσσονται οι φυσιολογικοί οροί. Είχαν τεθεί δύο άλλοι οροί που ήταν υπέρτονοι, δηλαδή ήταν πολύ περιεκτικότητα, υπήρχε σε νάτριο, και αντί να τεθεί για την πλήση της ασθενούς ο φυσιολογικός ορός, τέθηκε αυτός ο ορός ο άλλος που περιέχει το νάτριο, με αποτέλεσμα την επιπλοκή της υγείας και θάνατο μέσα σε δύο μέρες. Οι κατηγορούμενοι ήταν νέα, ωστόσο τελικώς καταδικάστηκαν δύο νοσηλεύτριες με ποινή κάθριξης 24 ετών καθεκάστη με αναστολή. Ήταν μια διαδικασία ημερών και πολλών ωρών, αναλυτική και διεξοδική, και τελικά καταδείχθηκε ότι υπεύθυνες για το θάνατο της ατυχούς ασθενούς που είχε γίνει τον Ιούλιο του 2009 στο νοσοκομείο μας, θεωρήθηκαν υπεύθυνες δύο νοσηλεύτριες, οι οποίες από αμέλεια, αυτή είναι η ιστορία, έτσι να ξέρουμε, ότι είχαμε κατηγορία για ανθρωποκτονία εξαμελίας, δηλαδή από πρόσωπα που όφυλαν να πράξουν και που είχαν τη νομική υποχρέωση να πράξουν, όπως είναι οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Οι γιατροί απαλλάχθηκαν βάσει συγκεκριμένων επιχειρημάτων, όπως εξήγησε ο δικηγόρος τους. Απαλλάχθηκαν οι γιατροί γιατί οι γιατροί επιτελούν το έργο, ας το πούμε, το επιστημονικό, και εμπιστεύονται το προσωπικό τους για την διεκπαιρέωση των άλλων λειτουργιών που απαιτεί μία επέμβαση ως ομάδα. Το δικαστήριο δέχτηκε και την πρόταση του ίδιου του εισαγγελέα της έδρας, και έτσι καταδικάστηκαν οι δύο νοσηλεύτερες σε φυλάκιση 24 μηνών η κάθε μία, με αναστολή βέβαια. Οι δύο καταδικαστήσεις θα ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου της Αλεξανδρούπολης.